Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό βίντεο, ένα θεωρητικό vlog με τίτλο «Ανοριμότητα και απροθυμία ανάληψης ευθύνης». Αφορμή για αυτό το βίντεο, ένα σχόλιο κάτω από ένα vlog που έκανε μια φίλη. «Θέκλα, καλημέρα. Ξυπνάω κάθε πρωί, φτιάχνω τον ελληνικό καφέ και βάζω YouTube για να σε συναντήσω». Ας πιούμε μαζί καφέ λοιπόν. «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ με βοηθάς. Χαίρομαι. Είμαι στον 5ο μήνα χωρισμένη μετά από 23 χρόνια κοινής ζωής και ήδη σιγά σιγά καλύτερα. Χαίρομαι. Κάνω και εγώ και το έφηβο παιδί μου ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, όπως με είχες συμβουλέψει και σε ευχαριστώ πολύ. Κάνε ένα βίντεο για την ανοριμότητα και την αδυναμία ανάληψης ευθύνης. Από πού πηγάζει όλο αυτό? Θέκλα μου, μια υπέροχη καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ». Φίλοι, σε ευχαριστώ πολύ για την πάσα για να κάνουμε αυτό το βίντεο, το θεωρητικό, για την ανοριμότητα και την αδυναμία ή απροθυμία ανάληψης ευθύνης. Τι σημαίνει ψυχοσυναισθηματική οριμότητα? Γιατί στην ουσία γι' αυτό μιλάμε, για την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Ψυχοσυναισθηματική οριμότητα σημαίνει ένας άνθρωπος να είναι σε μια ηλικία ανάλογη της χρονολογικής του ηλικίας, ψυχικά και συναισθηματικά. Η βιολογική ανάπτυξη, η φυσική ανάπτυξη έχει διάφορα στάδια τα οποία τα γνωρίζουμε. Ξεκινάει από την σύλληψη του παιδιού, την εγκυμοσύνη, τη γέννηση, τη βρεφική ηλικία, την παιδική ηλικία, την εφηβεία, την ενηλικίωση, την πρώτη νεότητα, την νεότητα, τη μέση ηλικία, την τρίτη ηλικία, την τέταρτη ηλικία και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε όλοι πώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται ένα ανθρώπινο σώμα. Πώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται όμως η ψυχή και το συναίσθημα? Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά κατά την διαπαιδαγώγησή του, κατά το μεγάλωμά του από τους γονείς του, τους φροντιστές του, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία, την pop κουλτούρα κλπ, πρέπει να περάσει μέσα από διάφορα στάδια. Μέσα από διάφορα στάδια στο οποία θα διδαχθεί, θα μάθει πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Ψυχοσυναισθηματική οριμότητα σημαίνει ένας άνθρωπος να μπορεί να κατανοεί, να καταλαβαίνει τα συναισθήματά του και να διαχειρίζεται επαρκώς τα συναισθήματά του, ώστε να μπορεί να έχει λειτουργικότητα στη ζωή του και κατ' επέκταση να είναι και λειτουργικό αυτό το πρόσωπο στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι. Λέω «είμαστε», δεν λέω «είναι», γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει στοιχεία ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητας. Να είμαστε δηλαδή προσκολλημένοι σε κάποια προηγούμενα χρονολογικά πλαίσια. Δηλαδή να είμαι 46 χρονών σήμερα και να λειτουργώ ως αν να είμαι 16, ως αν να είμαι 6 κάποιες φορές ή ως αν να είμαι, ξέρω εγώ, 12-13 χρονών. Συνήθως οι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι άνθρωποι, ενώ είναι ενήλικες, λειτουργούσαν να είναι παιδιά ή στην καλύτερη περίπτωση έφηβοι. Επιλέγουν, είναι απρόθυμοι ή είναι αδύναμοι ή δεν μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ θα προτιμήσω τον όρο επιλέγουν. Επιλέγουμε όταν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Γιατί η ανάληψη της ευθύνης για οποιαδήποτε πράξη μας, για οποιαδήποτε λέξη μας, για οποιαδήποτε στάση μας, η ανάληψη της ευθύνης είναι επώδυνη. Είναι κουραστικό να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Θα πω ένα απλοϊκό και αστείο παράδειγμα ανάληψης ευθύνης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείς την τουαλέτα και όταν λερώσεις την τουαλέτα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη σου και να την καθαρίσεις. Έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να λερωθούν ή δεν θέλουν να κουραστούν ή δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του να καθαρίσουν την τουαλέτα. Την αφήνουν λερωμένη, ώστε πάει το επόμενο πρόσωπο που θα τη χρησιμοποιήσει και συναντά μια άσχημη συνθήκη. Οι άνθρωποι που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν καθαρίζουν μετά που λερώνουν, δεν επιλύουν τα προβλήματα που δημιουργούν
και φορτώνουν τις ευθύνες τους στους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας και εμείς οι ίδιοι μπορεί κατά καιρούς να λειτουργούμε έτσι. Να παρουσιάζουμε μία ψυχοσυναισθηματική και μία πνευματική τεμπελιά. Να μην θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς ήδη κάνουμε επιλογές στη ζωή μας, οι οποίες μετά έχουν αρνητικά αποτελέσματα και οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τα λάθη μας, για τις παραλήψεις μας, για τις επιλογές που κάναμε που τώρα δεν θα τις κάνουμε. Που μπορεί εκ των υστέρων να έχουμε μετανιώσει, να έχουμε μετανιώσει γιατί κάναμε μία σχέση, να έχουμε μετανιώσει γιατί κάναμε μία αγορά ή να έχουμε μετανιώσει γιατί έχουμε κάνει οικογένεια. Και εκ των υστέρων που εγώ δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, μα γιατί έκανα οικογένεια, μα γιατί έκανα παιδιά, μα γιατί φορτώθηκα ευθύνες, εγώ ήθελα να ζω ελεύθερο, πουλί. Δεν ήθελα να είμαι παγιδευμένο πρόσωπο μέσα σε μια συνθήκη. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία μας επιβάλλει πολλά πράγματα, μας επιβάλλει όλους να παντρευόμαστε, μας επιβάλλει όλους να κάνουμε παιδιά, προσπαθεί να μας επιβάλλει με έμμεσους τρόπους, μας επιβάλλει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο ζωής και πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν εκ των υστέρων ότι έκανα μια επιλογή η οποία ήταν βασισμένη στις κοινωνικές πιέσεις ή ήταν βασισμένη πάνω στο τι περίμενε η κοινωνία από εμένα ή ήταν βασισμένη πάνω σε κάποιες λανθασμένες πεπιθήσεις που είχα ότι αν παντρευτώ θα είμαι ευτυχισμένο πρόσωπο, αν κάνω παιδιά θα είμαι ευτυχισμένο πρόσωπο κλπ. Κλπ. Και επειδή δεν έχει δουλέψει το σχήμα αυτό όπως περίμενα, οι επιλογές που έχω κάνει δεν μου έχουν φέρει ευτυχία, οπότε αφήνω αυτές τις επιλογές και δεν αναλαμβάνω και τις ευθύνες μου οι οποίες προκύπτουν μέσα από αυτές τις επιλογές. Ναι, γιατί έχεις ευθύνη. Όταν έχεις φέρει παιδιά στον κόσμο, όταν έχεις γεννήσει παιδιά ή όταν έχεις στέξει παιδιά, όταν είσαι ο πατέρας ενός παιδιού ή η μητέρα ενός παιδιού, έχεις ευθύνη να σταθείς εκεί, να είσαι παρόν στο μεγάλωμα και στη διαπαιδαγώγηση αυτού του παιδιού και να είσαι παρόν στη ζωή του παιδιού αυτού. Θα μου πεις, μα δεν δικαιούμαι να χωρίσω. Βεβαίως και δικαιούσε να χωρίσεις και σε αυτό το κανάλι έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος και στο να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση και στο να παντρευτεί αλλά και στο να χωρίσει. Το να χωρίσεις δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι απαλλάσσεσαι από οποιασδήποτε ευθύνες έχεις αναλάβει με το να φέρεις παιδιά στον κόσμο. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η φίλη αυτό ρωτάει, γιατί λέει ότι έχει χωρίσει μετά από 23 χρόνια, λέει στο σχολείο της ότι έχει 5 μήνες που έχει χωρίσει και ήδη νιώθει καλύτερα, λέει ότι ακολουθώντας τη συμβουλή μου κάνει ψυχοθεραπεία και αυτή και το έφηβο παιδί της, αλλά λέει έχει αυτή την απορία, τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι ανώριμοι και αδυνατούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φαντάζομαι, υποθέτω ότι αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ίσως έχει απομακρυνθεί από το παιδί ή έχει απομακρυνθεί από τις ευθύνες που έχουν δημιουργηθεί από την τέλεση του γάμου και όπως έχουμε ακούσει και σε πρόσφατο βίντεο άλλο που μας είχε στείλει μια φίλη μια επιστολή που λέει ότι μετά που χώρισε ο πρώην άνδρας της, της λέει εσύ ήθελες να χωρίσεις, εσύ φταίς που χώρισες. Τα παιδιά έμειναν χωρίς πατέρα επειδή αποφάσισε να χωρίσεις και ότι αυτός ο πατέρας, εκείνος ο άλλος ο πατέρας του άλλου του βίντεο, ότι δεν βλέπει τα παιδιά του, δεν είναι παρόν στη ζωή των παιδιών του, δεν ήταν παρόν για παράδειγμα στο ξεκίνημα της νέας ζωής του παιδιού του που πέρασε στο πανεπιστήμιο και που πήγε η μητέρα, αν θυμάστε εκείνο το βίντεο, να τακτοποιήσει το παιδί της στο χώρο των σπουδών και εκείνος ο πατέρας με ανοριμότητα και με την επιλογή να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ρίχνει την ευθύνη πάνω στην πρώην γυναίκα του και της λέει «Εσύ θέλεις να χωρίσεις, εσύ τράβα τώρα, εσύ ανάλαβε την ευθύνη των παιδιών, αν δεν με χώριζες θα ήμουν παρόν στη ζωή του παιδιού μου, τώρα που με χώρισες εσύ φταίς που δεν είμαι παρόν στη ζωή του παιδιού». Θα πω σε αυτό το σημερινό βίντεο, όπως είπα και σε εκείνο το βίντεο, ότι εμείς ήδη προσωπικά αποφασίζουμε αν θα είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, παίρνουμε την πνευματική απόφαση να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να είμαστε παρόντες στη ζωή των παιδιών μας, να είμαστε ουσιαστικά γονείς και όχι μια καρικατούρα ή ένα πρόσωπο το οποίο κρύβεται πίσω από δικαιολογίες του τύπου «Η μάνα σου με χώρισε, ο πατέρας σου με χώρισε, εγώ δεν ήθελα να κάνω οικογένεια και μου υπέβαλε και επέβαλε η κοινωνία, η άμεση οικογένεια να κάνω οικογένεια, η μάνα μου, ο πατέρας μου κλπ». Ένας ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος άνθρωπος, όταν βρεθεί μόνος του,
όταν χωρίσει από ένα γάμο ή από μια σχέση, όταν κληθεί να αναλάβει μόνος του τις ευθύνες του, το πιο πιθανό είναι να μην τις αναλάβει και να βρει διάφορες δικαιολογίες ότι φταίνε κάποιοι άλλοι για το ότι αυτός ή αυτή δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ότι αυτό το πρόσωπο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουμε γιατί λειτουργεί έτσι ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας πρώην άνδρας, μια πρώην γυναίκα, ένας πρώην φίλος, μια πρώην φιλενάδα. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουμε γιατί λειτουργεί έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ με ακρίβεια γιατί λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί δεν είμαστε οι ψυχολόγοι του, γιατί δεν τον έχουμε εξετάσει, γιατί δεν έχουμε κάποια διάγνωση για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Δεν έχει σημασία να καταλάβουμε γιατί το κάνει, σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάνει. Να το δεχτούμε ότι το κάνει, να δεχτούμε ότι ένας άνθρωπος είναι ανώριμος, να δεχτούμε ότι ένας άνθρωπος επιλέγει να μην αναλάβει τις ευθύνες του, να το συνειδητοποιήσουμε και να το θεωρήσουμε δεδομένο. Να μην προσπαθούμε να το αλλάξουμε και να μην προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορείς να πείσεις κανέναν να αναλάβει τις ευθύνες του σε καμία περίπτωση. Η μόνη περίπτωση να αναλάβει ένας άνθρωπος τις δικές του ευθύνες είναι να έχει τη συνέστηση ευθύνης και να έχει την ωριμότητα και την πνευματικότητα να αναλαμβάνει τις δικές του δουλειές. Δεν μπορείς να εμπνεύσεις σε έναν άνθρωπο πνευματικότητα, δεν μπορείς να εμπνεύσεις σε έναν άνθρωπο ωριμότητα. Η ωριμότητα κατακτείται με πολύ κόπο. Η πνευματικότητα κατακτείται με πολύ κόπο, κατακτάται με πολύ κόπο επίσης. Είναι ξόδεμα χρόνου και ενέργειας, αχρίαστο ξόδεμα χρόνου και ενέργειας να προσπαθούμε να πείσουμε κάποιους ανθρώπους να οριμάσουν, να πείσουμε κάποιους ανθρώπους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι άλλοι είναι ελεύθεροι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ή να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εάν οι άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, θα έχουν αυτοί ήδη καλύτερη ζωή και αυτοί ήδη θα έχουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τη ζωή τους. Εάν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αυτοί ήδη δεν θα είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, αυτοί ήδη θα έχουν θέματα, αυτοί ήδη δεν θα έχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά τους ή με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζονται. Αυτοί θα έχουν τις συνέπειες. Δεν θα έχουμε εμείς τις συνέπειες γιατί κάποιος άλλος άνθρωπος δεν αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Αυτό στο οποίο μπορούμε να εστιαστούμε είναι η αυτοκριτική μας. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, είμαι ώριμος άνθρωπος? Λειτουργώ αναλόγως των συνθήκων και της ηλικίας μου? Είμαι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνω τις προσωπικές μου ευθύνες? Σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνω τις προσωπικές μου ευθύνες, πώς θα μπορούσα να τις αναλάβω? Μήπως χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να το πράξω? Μήπως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσω τα κολλήματα μου, για να αντιμετωπίσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες, ώστε επιτέλους να οριμάσω και να μπορέσω να είμαι ένας υπεύθυνος άνθρωπος? Δεν το έχω πει ξανά νομίζω, αλλά ένα από τα βασικά ωφελήματα που παρέχει η ψυχοθεραπεία στους ανθρώπους που την επιλέγουν είναι να τους βοηθήσει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο ώριμοι άνθρωποι. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να οριμάσουμε, γιατί έρχεται να καλύψει τα κενά που έχει αφήσει η διαπαιδαγώγησή μας. Γιατί διαμέσου της ψυχοθεραπείας ανακαλύπτουμε τα θέματά μας και ασχολούμαστε με αυτά ώστε να τα επιλύσουμε. Και μόνο άμα επιλύσουμε τα θέματά μας και μόνο άμα λύσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα, μόνο τότε θα μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, όριμοι, να είμαστε στην ηλικία μας, η συναισθηματική μας ηλικία, η ψυχοσυναισθηματική μας ηλικία να συνάδει με τη βιολογική μας ηλικία και να μπορούμε να συνδυόμαστε με τους άλλους ανθρώπους χωρίς να τους επιβαρύνουμε με τις ευθύνες μας που δεν αναλαμβάνουμε και να μπορούμε να έχουμε μια ξεκούραστη και ξέγνιαστη ζωή. Γιατί οι άνθρωποι που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους έχουν την ψευδαίσθηση ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κουράζονται. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν δεν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, κουράζεσαι κι εσύ πολύ περισσότερο και κουράζεις και τους άλλους γύρω σου. Η ευθύνη που αναβάλλεται, η ευθύνη που αμελείται και παραμελείται, φορτώνει, γίνεται περισσότερη και γίνεται πολύ πιο κουραστική. Στην πραγματικότητα, η έξυπνη λύση, η εύκολη λύση είναι να αναλάβουμε την ευθύνη μας, να παραδεχτούμε τα λάθη μας, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, να μαζέψουμε τα σπασμένα μας, να καθαρίσουμε πίσω από αυτά που λερώσαμε, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Κλείνω με την ευχή και εμείς οι ίδιοι να επιλέγουμε να είμαστε όριμοι άνθρωποι, αλλά και στις επιλογές με ποιους ανθρώπους να συνδεθούμε,
να επιλέγουμε να συνδεόμαστε με όριμους ψυχοσυναισθηματικά ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μας επιβαρύνουν, δεν θα μας φορτώνουν τα άλλη τα ψυχολογικά τους θέματα, αλλά θα μπορούμε να συμβαδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους εξελισσόμενοι όλοι προς τα πάνω, ανοθρόσκοντες. Και όσο εξελίσσεται ένας άνθρωπος πνευματικά, τόσο περισσότερο ψυχοσυναισθηματικά οριμάζει. Μας το εύχομαι.